Χαιρετίζω την παρέα μας και αδέλφια μου. Αυτή η σκέψη μου θαρώ πως ίσως να αγγίξει αρκετούς από εμάς, γιατί όπως το βλέπετε και πάνω ψηλά είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Δεν πάει πολύ πίσω, είναι από τότε που πάτησαν οι δύο πρώτοι άνθρωποι το πόδι τους πάνω στη γη μας, ο Αδάμ και η Εύα, ήταν αυτοί οι πρώτοι. Τους τελευταίους δεν τους γνωρίζουμε και θα ισχύει μέχρι που να γίνει εκείνη η μεγάλη μέρα της παγκόσμιας μοναδικής τελικής κρίσεως από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας, το Χριστό μας δηλαδή, επί του φοβερού βήματος, και εκεί τα πράγματα να μπουν στην τελική οριστική πλέον πορεία προς άνοδο, ομορφιά και φυσικά εκείνο που δεν φτάνει το μυαλό μας, γιατί ούτε η καρδιά η ανθρώπινη πάει, ούτε το μάτι έχει δει, ούτε το αυτή έχει ακούσει, ούτε η πιο τεράστια μεγάλη θεία μπορεί να φτάσει ούτε στο λίγο. Δεν είναι μοναξιά, είναι πως ο κάθε άνθρωπος και ο μιλών και εσύ, εμείς όλοι μας, σε κάποιες στιγμές, στις περισσότερες, στις λιγότερες, στις συγκεκριμένες, ο κάθε άνθρωπος είναι μόνος του. Άλλο μοναξιά και άλλο μόνος. Αλλά θα κρατήσουμε το πρώτο σημάδι, το ολικό σημάδι, την κύρια γραμμή, το γεγονός που είναι ακριβώς αυτό που είτε ένας είναι ορθόδοξος, όπως ο Μιλών, είτε δεν ασχολείται με κάτι ή κάτι άλλο, είναι για όλους το ίδιο. Γιατί ο Φέντης Χριστός είναι για όλους. Είτε τον πιστεύω, είτε τον πιστεύω, παραμένει Θεός. Είτε αρνούμε, είτε με μια άλλη θρησκεία ή κάτι άλλο, παραμένει Θεός και είναι ο ένας και ο αληθινός. Τι είναι οι άλλοι, που κοίτα, πώς να πω κάτι που δεν ξέρω. Αλλά ήταν εκείνος και είναι εκείνος που περπάτησε μόνος του πάνω στη γη. Τον ρωτούσαν οι μαθητές και τους έλεγε, θα πάω εκεί που δεν μπορείτε να πάτε. Μόνος του στο μαρτύριο, μόνος του ανέβηκε το Γολγοθά και σταυρώθηκε για σένα, για μένα, για όλο τον κόσμο, για αυτούς που πέρασαν, για αυτού που ήταν στην εποχή του, για μας μέχρι και τη συντελεία των αιώνων. Περπάτησε λοιπόν μόνος του. Το μόνος λοιπόν, αδέλφια μου, είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει και ζούμε σε κάθε εποχή. Πέστε μου έναν υγιή άνθρωπο σε οποιοδήποτε πλαίσιο, και μετά θα πάμε στα σημαντικά πλαίσια, που δεν είναι μόνος του. Μα είσαι παντρεμένος, μα χωρισμένος, μα μικρός, μα μεγάλος, μα άνδρας, μα γυναίκα, μα παιδί, μα διάσημος, μια πολύ όμορφη κυρία, ένας πολύ πλούσιος, ένας άνθρωπος απλός και ταπεινός στην Ινδία, ένας πολύ φτωχός κύριος στη μακρινή Αφρική, στην Αυστραλία, στην Αλάσκα, οπουδήποτε. Ο άνθρωπος στη ζωή του γεννιέται μόνος. Και φεύγει μόνος, λέγανε οι παλαιότεροι. Και είναι αλήθεια. Μπορεί να είσαι με πολύ κόσμο, και όμως μέσα στο μυαλό σου τρέχεις και πηγαίνεις και σκέπτεσαι. Μπορεί αυτό που θα ήθελες, μπορεί αυτό που δεν κατάφερες, μπορεί γιατί αδικήθηκες, μπορεί τις εικόνες από παιδικά σου χρόνια. Ένα κορίτσι που ερωτεύτηκες, το μικρό σου παιχνίδι, το πρώτο παγωτό, τη φωνή της μητέρας μέσα στα αυτιά σου που τότε θύμωνες και τώρα το σκέπτεσαι, νοσταλγείς και μπορεί κρυφά να σκουπίσεις και ένα δάκρυ. Μπορεί ένα μολύβι, το πρώτο δίπλωμα, μπορεί το τι νιώθεις για σένα μέσα που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Πιο κοντά σε όλα αυτά είναι ποιος? Ο πιο κοντινός άνθρωπος στον κάθε άνθρωπο διαβάται από τη ζωή αυτή είναι ο πνευματικός. Είναι πολύ κοντά. Αλλά έχει ένα αλλά. Δεν μπορεί να μπει μέσα στο μυαλό του. Θα πάω, θα ανοίξω την καρδιά μου στον πνευματικό, θα του πω τον αγώνα μου, θα με βοηθήσει, θα με στηρίξει, θα μου δώσει συγχώρεση αμαρτιών. Αλλά αφού το λέει ο Χριστός μας, και θα μείνουμε εκεί. Όμως, όταν ξυπνάς τη νύχτα και σκέφτεσαι, και ξανασκέφτεσαι, και νοσταλγείς, και αναπολύς, και κλαις, και χαίρεσαι, και τόσα πράγματα που κάθε μυαλό έχει μέσα, ποιος μπορεί να τα καταλάβει? Πού να τα μοιραστείς? Αλλά και ακόμη, τολμάς και ανοίγεις μια πόρτα. Τα μάτια σου, τη γλώσσα σου, τα χέρια σου, ακουμπάς, αγκαλιάζεις, φυλάς, νιώθεις και μοιράζεσαι μια εικόνα, ένα συνέστημα. Το κατάλαβε ο άλλος? Το ένιωσε? Το πέταξε σκουπίδια? Ούτε καν ασχολήθηκε? Μπορεί όμως και να σου λέει καταλαβαίνω. Μπορεί κανείς να καταλάβει έναν άνθρωπο το τι είναι μέσα στο μυαλό του? Όχι. Αν κάποιος, όταν το πούμε κάτι, συμφωνήσει με εμάς, με κατάλαβες. Αν διαφωνήσει, δεν με καταλαβαίνεις.
Το κυριολεκτικό νόημα, η απάντηση είναι «σε πιστεύω». Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Πώς να καταλάβω τι νιώθει αυτή η κυρία που δεν έχει παιδιά. Αυτός ο κύριος που τον έβγαλαν από τη δουλειά. Αυτός που είναι άρρωστος. Εκείνος που εγώ, οποιοδήποτε. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει κανέναν. Ο μόνος αληθινά που μας καταλαβαίνει 101% είναι ο Χριστός μας. Αυτός που μας έφτιαξε. Άλλος κανείς δεν μπορεί. Στον πιο μεγάλο επιστήμονα. Στον πιο πανέξυπνο άνθρωπο, άνδρα, γυναίκα κλπ. Δεν μπορεί τίποτα να καταλάβει από ένα ελάχιστο. Σκεφτείτε λοιπόν όλες τις εικόνες στη ζωή μας. Και ξεκινάμε από μια εικόνα που πάντα θα ανακατεύεται στη ζωή μας, γιατί είναι και αυτή περασμένη στο DNA της δημιουργίας και φυσικά του ανθρώπου. Πήρε χώμα και έκανε τον Αδάμ και την Εύα ο Χριστός μας. Τελεία. Ο σπόρος πέφτει, σαπίζει στη γη. Σαπίζει, ναι. Και από αυτό το σάπισμα, από αυτή τη φθορά, και πάλι η ζωή ξεκινάει. Το νέο δέντρο, το νέο φύλλο, ο νέος καρπός κλπ. Ο άνθρωπος. Πάμε στην κορονέτα της δημιουργίας. Έχουμε την ένωση του άνδρα και της γυναίκας. Το σπέρμα, σπέρνο. Και η γυναίκα εκολάπτει, τίκτη. Και είναι το νέος άνθρωπος. Βλέπετε, πάντα η σπορά, πάντα η ζωή και πάντα η ανάσταση. Ό,τι και να γίνει, πάντα η ζωή είναι πιο δυνατή. Δεν συγκρίνεται με τη φθορά, με το σάπιο, με το θάνατο. Γιατί, και πάλι, η απάντηση συγκεκριμένη. Ο Χριστός μας είναι η ζωή και νίκησε το θάνατο. Πώς μπορεί λοιπόν ο θάνατος, η φθορά, το πρόβλημα, ο πόνος να κυριαρχήσουν? Δεν γίνεται. Μπορεί στιγμές και προσωρινά, αλλά αιώνα και για πάντα θα είναι νικητής η ζωή. Δεν κουράζω. Αδέλφια μου, το να είσαι μόνος δεν είναι πάντα κακό, ούτε πάντα καλό. Είναι όμως υγεία. Το να είσαι μόνος γιατί δεν ακολουθείς όλο το σάπιο κομμάτι της εποχής μας είναι υγεία. Το να είσαι όμως μόνος γιατί τα νεύρα σου, γιατί η κατάθλιψη, εκεί θα πας, θα βάλεις το καπέλο σου, θα πας σε έναν καλό γιατρό και από εκεί παραπλέβεις σε έναν καλό ιερέα και θα βρεις την άκρη. Το νευρικό σύστημα είναι έκφραση. Το μυϊκό σύστημα είναι έκφραση. Ξέρετε, τούτο θα το πω και το καταθέτω με τις ελάχιστες γνώσεις που μπορώ να έχω, όμως είναι η σκέψη μου και τίποτε παραπάνω. Τα πάντα είναι ο Χριστός μας και η Ορθοδοξία. Κάθε επιστήμη, κάθε ιατρική, κάθε οποιαδήποτε έκφραση του ανθρώπου, αθλητισμός είναι, υγεία είναι, επικοινωνία είναι, τεχνολογία είναι, βιοτεχνολογία, διάστημα, αστροφυσική, αγάπη, έρωτας, ιστορία, φιλοσοφία, ηθικές, θρησκείες, τα πάντα έχουν μια ταμπέλα, ένα κεντρικό πυρήνα και πάλι, ναι, ένα DNA, είναι ο Χριστός. Την ιστορία τη βλέπει μέσα από τον Χριστό. Την αγάπη μέσα από τον Χριστό. Όπως είπα και σε άλλη σκέψη μου, εμείς οι Ορθόδοξοι δεν ψάχνουμε ηθικές, κανόνες, φιλοσοφίες και ιδέες. Πιστεύω στην ιδέα της αγάπης και τραγούδα. Πιστεύω στην ιδέα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του έρωτα, τραγούδα και έρχομαι. Για εμάς τους Ορθόδοξους η πλήρης κατάσταση είναι το πρόσωπο, το Άγιο πρόσωπο του Χριστού μας. Και εκεί πάνω βλέπεις την ελευθερία, τη ζωή, την ειρήνη, την αγάπη, τον έρωτα, την ομορφιά, τη ζωή, το μέλλον, το γάμο, όλα είναι εκεί πάνω. Ποιος μπορεί να σας πει εγώ θα σου δώσω δημοκρατία? Κανείς. Ποιος θα σου πει εγώ είμαι η ζωή? Μα θα πεθάνει. Εγώ είμαι η ειρήνη, εγώ είμαι η ελευθερία, εγώ είμαι το φως. Αυτά τα λέει ο Χριστός. Γιατί εκείνος πρέπει να μας πει ποιος είναι. Δεν φτάνει το μυαλό μας να καταλάβουμε ποιος είναι, και λοιπόν χαλαρώνει, χαμηλώνει, αναλύει και σου λέει εγώ είμαι όλα αυτά που θέλεις και τα έχω και τα έχω για σένα, ορίστε, στο πιάτο. Και εγώ δημιουργίες, ιδέες, θρησκείες, φιλοσοφίες, έρχομαι από εκεί που ξεκίνησα. Κάθε άνθρωπος είναι μόνος του και μόνος περπατάει, μόνος γεννήθηκε, μόνος θα περπατήσει στη ζωή. Σε κάποια σταυροδρόμια, σε κάποια δρομάκια θα γίνει οικογένεια, τα παιδιά. Αλλά όταν κλείσει τα μάτια το βράδυ να κοιμηθεί, μόνος, μόνος σκέπτεται. Όταν ξυπνάει και αντιμετωπίζει μέσα τον καρκίνο, μόνος του. Και εκεί απλώνει χέρι και ακουμπάει την Παναγία, τον Χριστό τους Αγίους, και παίρνει δύναμη να πάει και στο παρακάτω. Τι να σου πει ένα συγγενής? Μην κλαις που πέθανε το παιδί σου. Του λες, εντάξει ρε παιδί μου, πάρε ένα καφέ, μια πορτοκαλάδα και πάνε και στο πάρκο με το σκύλο και παίξε μπάλα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει την κάψα που καίει τα σωθικά. Ποιος να καταλάβει
μια κοπελούδα που μόλις τώρα ερωτεύτηκε κάποιον νεαρό μέχρι τρέλας και πετάει και νομίζω ότι έκανε και έφτιαξε. Δεν με καταλαβαίνεις, τον θέλω τόσο πολύ. Και έλεγε να κάνει τα πάντα. Και από τον μπαλκόνι βγαίνει να κάνει τον κόκορα. Τόσο πολύ είναι ερωτευμένη. Σωστό ή λάθος, μια άλλη φορά. Όμως κανείς δεν μπορεί να μπει στο κεφάλι της και να της πει είσαι λάθος ή λιγότερο χαμήλωσε ή κάνε κάτι άλλο. Κινούμαστε λοιπόν στη ζωή και περπατάς. Κάποιες στιγμές δίπλα θα βρεθεί ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά, η δουλειά. Αλλά θα αρχίσει πάλι να πέφτει η νύχτα και θα σε μόνη, θα σε μόνος. Θα πας στις διακοπές και στιγμές θα σε μόνος, θα σε μόνη. Κάθεσαι και κάποια στιγμή χάνεσαι. Πού χάνεσαι? Μέσα στο μυαλό σου, μόνος. Κανείς δεν είναι εκεί. Πας, βλέπεις ανθρώπους, κρίνεις, κατακρίνεις, αδικείς, αγαπάς, ερωτεύεσαι μόνος. Εκεί μπορεί να μπει μόνο ο Χριστός. Μόνο η Παναγία μας. Εδώ είμαι εγώ. Ακούμπα, πάμε. Μα έχει σκοτάδια. Εγώ είμαι το φως. Αν με έχω σκλαβώσει, εγώ είμαι ελευθερία. Α, βλέπετε πράγματα ωραία. Εκείνος όμως τον μπορεί. Τι να σου πει ο άνθρωπος, θα σου δώσω αγάπη και υγεία. Μα ο γιατρός κιόλας πέθανε. Δεν γίνεται. Ο πολιτικός είναι στη φυλακή. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Όχι γιατί δεν θέλει. Μπορεί και πραγματικά να θέλει να βοηθήσει. Πού να σταθεί. Ποιος να σου πει ο άνθρωπος, μη στενοχωριέσαι. Έχεις καρκίνο. Δεν πειράζει. Φάρε αυτήν την καραμέλα και θα γίνεις καλά. Δεν γίνεται. Ποιος το έλεγε. Παΐσιος. Γιατί αντλούσε την υγεία από τον μεγάλο γιατρό, τον Χριστό. Όχι από τον γιατρό. Εδώ είναι ο νοσοκόμος. Ό,τι του πει το αφεντικό κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Πά στο γιατρό, τι έχω. Μια μαγνητική, γενικές αίματος και ένας εδώ. Ρε γιατρέ, με το μηχάνημα. Ναι, δεν μπορεί. Δεν του επιτρέπεται να δει παρακάτω. Είναι νοσοκόμος του Χριστού. Και είναι κακός ο γιατρός. Είναι πολύ καλός. Αλλά έχει όρια. Είναι επιπερασμένο το κομμάτι του. Έτσι λοιπόν, στο διάβα της ζωής μας, θα περπατήσουμε μόνοι μας. Και θα καταλήξουμε μόνοι μας. Εκεί να καταφέρουμε να συντονιστούμε. Το τονίζω. Με πολλούς ανθρώπους. Με λίγους ανθρώπους. Με οτιδήποτε ανθρώπους. Όμως να είμαστε με τον Κύριο, με τον Αφέντη, με τον Χριστό. Εκεί να κουμπάμε. Εκεί να ζητάμε φως. Εκεί ομορφιά. Εκεί να ψάξουμε που η μοναξιά μας είναι υγιής και φωτεινή, είναι καταθλιπτική και άρρωστη. Εκεί να σας πει εδώ δεν πατάς καλά. Και παρακάτω είναι ο γιατρός να σε βοηθήσει. Επειδή πρέπει ο παπάς να σου βοηθήσει τις ενοχές, τις φοβίες και τις αμαρτίες. Και να πας. Και εσύ παλικαρά μου, αυτή η κοπέλα είναι για σένα. Εσένα κοπελιά δεν είναι αυτός για σένα. Ό,τι και να λέει ο κόσμος. Και να πας και να φτάσεις ακριβώς από εκεί που ξεκίνησες. Άνοιξες τα μάτια σου και περπάτησες στη γη. Και τώρα με όλα τα βήματα, με παρέες, αγάπες, έρωτες, λύπες, τρικυμίες, χαρακές στην καρέκια στο κορμί, απελπισίες, στενοχώριες, αρρώστιες, φόβοι, να κλείνεις μέσα στο σπίτι και στον εαυτό σου. Τώρα ξάπλωσες για να κοιμηθείς και να περάσεις απέναντι. Πάλι μόνος θα είσαι. Πάλι μόνη θα είσαι. Και από εδώ με το που κλείσεις τα μάτια, τώρα είσαι στον ανήφορο με τον άγγελο δίπλα σου και σε πάει να χαιρετήσει τον Αφέντη Χριστό. Πάλι μόνος είσαι. Και θα σου πει, έλα σε μένα. Τι έκανες, τι δεν έκανες. Εγώ σ' αγάπησα και σου έδωσα τόση αγάπη που δεν χωράει το κεφάλι σου. Και δεν ενοχλήθηκα που δεν μ' άκουσες, αλλά γιατί δεν δέχτηκες την αγάπη μου. Σ' αγάπησα τόσο πολύ. Στα έδωσα όλα και εσύ, κι αν δεν, κι αν μου, κι αν, δεν ξέρω διάφορα. Καταλήγω. Αδέρφια μου, περπατάμε στη γη και το πρώτο βήμα μας πατάει και ξεκινάμε μόνοι. Και μετά το πατάμε για να βγούμε από την αυτή μικρή ζωή. Και είμαστε πάλι μόνοι. Να φροντίσουμε λοιπόν στο χέρι μας, αγκαλιά μας, να είναι ο Χριστός, ο Σταυρωμένος. Και έτσι τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι δεν τελικά θα είμαστε μόνοι. Όσο και αν στη ζωή περπατήσαμε μόνοι μας, με τον Χριστό ποτέ δεν θα είσαι μόνος. Στα μέλους κλίμης τα σέβη μου.